Γεια σας, είμαι η Ρεμπέκα Μακλόκλιν-Ίθαμ. Αυτό είναι το Business Line, η εκπομπή για την επιχειρηματικότητα που μεταδίδεται από το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, το Burj Khalifa, στο κέντρο του Ντουμπάι. Η εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Elon Musk φαίνεται ότι ανακάμπτει με την έλευση του 2020. Η Tesla παρέδωσε 112.000 ηλεκτρικά οχήματα το τελευταίο τρίμηνο του 2019, αριθμό ρεκόρ. Πρόσφατα άνοιξε ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής κοντά στη Σανγκάη. Το μέλλον όμως κρύβει πολλές προκλήσεις και εξονυχιστικούς ελέγχους για το σύστημα αυτόματης οδήγησης μετά από 3 θανατηφόρα δυστυχήματα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, υποδέχτηκε τη νέα δεκαετία. Γιόρτασε την παράδοση των πρώτων Model 3 αυτοκινήτων της Tesla στους πελάτες της στο εργοστάσιο Σανγκάη. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε σημαντικές επενδύσεις και να αυξήσουμε την δραστηριότητά μας στην Κίνα. Θα παράγουμε τα Model 3 και Model Y, αλλά και τα μελλοντικά μοντέλα μας στην Κίνα. Αυτή η δήλωση έρχεται μετά από μια χρονιά ρεκόρ για την εταιρεία. Το 2019 η Tesla παρέδωσε πάνω από 367.000 οχήματα, 50% δηλαδή περισσότερα από το 2018. Είναι μια περίοδος ανάκαμψης για την εταιρεία που δοκιμάστηκε έντονα μετά τις μεγάλες περικόπες προσωπικού αλλά και τους εξονυχιστικούς ελέγχους που έγιναν στο σύστημα αυτόματου πιλότου μετά τα θανατηφόρα δυστυχήματα στις ΗΠΑ. Αυτό συνέβη μόλις λίγους μήνες πριν η Tesla βγάλει το πρώτο αυτόνομο αυτοκίνητό της στους δρόμους. Παρά το σκεπτικισμό, η Tesla φαίνεται ότι είναι πανίσχυρη. Οι μετοχές της εκτοξεύτηκαν τους τελευταίους 3 μήνες. Αυξήθηκαν κατά 91,1% με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή της αξία να ξεπεράσει τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Η τεχνολογία blockchain αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Brickcoin, που εδρεύει στη Βρετανία και ασχολείται με τη στέγαση, πιστεύει ότι το κρυπτονόμισμα μπορεί να ανταποκριθεί στην κρίση έβρεσης προσιτής στέγης της Βρετανίας και να κάνει την ιδιοκτησία ένα πιο ρευστό περιουσιακό στοιχείο, βγάζοντας ένα σεβαστό κέρδος από αυτό. Για να μάθουμε περισσότερα, μιλήσαμε στον ιδρυτή της εταιρείας, James Hare. Είμαι με τον James Hare, που είναι ο ιδρυτής της Brickcoin. James, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Η εταιρεία Brickcoin προέκυψε από ένα μεγάλο πάθος για την ιδιοκτησία και την ανάπτυξή της. Όταν γεννήθηκε το blockchain, έκανα στον εαυτό μου μία απλή ερώτηση. Μπορεί η συγκεκριμένη τεχνολογία να εφαρμοστεί στην αγορά ακινήτων? Και η απάντηση ήταν ναι. Το πιο πιεστικό οικονομικό πρόβλημα στη Βρετανία είναι η κρίση στην έβρεση προσιτής στέγης. Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του blockchain και δημιουργώντας μια κοινότητα γύρω από αυτό το ζήτημα. Θέλω να εξηγήσουμε περισσότερο την έννοια της κρίσης προσιτής στέγης. Είναι η νούμερο ένα οικονομική κρίση στην Βρετανία. Έχουμε 1.800.000 άτομα στις λίστες αναμονής μας, που διαρκώς αυξάνονται. Χρειαζόμαστε πάνω από 3 εκατομμύρια νεόκτιστα σπίτια τα επόμενα 20 χρόνια. Και τώρα παραδίνουμε μόνο ένα μικρό μέρος. Από επενδυτική άποψη τώρα, τι μπορεί να περιμένει κάποιος να κερδίσει αν επενδύσει στην Brickcoin? Πρώτα απ' όλα, έχουμε τα αναγκαία περιουσιακά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε κατασκευάζουμε, κρατάμε την ιδιοκτησία του. Δίνουμε τα κλειδιά αυτού του κτηρίου που κτίζουμε στις τοπικές αρχές για 50 χρόνια με αντάλλαγμα ένα μίσθωμα. Αλλά όπως είπα, κρατάμε την ιδιοκτησία του κτίσματος. Δεύτερον, έχουμε ανταγωνιστικό κέρδος, όπως οποιοδήποτε ιδιώτης εργολάβος. Και τρίτον, οι άνθρωποι θέλουν να έχουν το νόμισμα στα χέρια τους και η ευρύτερη αγορά θέλει να το εμπορεύεται, να αγοράζει το νόμισμα για την μελλοντική αξία του, αν λάβετε υπόψη ότι είμαστε μια γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία κατασκευών. Όταν αγοράζει μια μονάδα Brickcoin, αυτό αντιστοιχεί σε ένα τούβλο? Όχι. Ο τρόπος που πρέπει να το δείτε είναι ότι έχετε έκθεση σε ό,τι κάνουμε ως ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης. Ουσιαστικά, σπάμε αυτές τις δραστηριότητες μας σε ατομικά τούβλα, ανάλογα με την κλίμακα που στοχεύουμε, αν θέλουμε να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Έτσι λειτουργεί. Υπάρχουν και άλλα project blockchain που έχουν τον ίδιο στόχο.
Θέλουμε οι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται να ωφεληθούν από όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας. Δεν είναι απλά ένα τούβλο σε μια δεδομένη ιδιοκτησία. Η εταιρεία έχει έδρα στη Βρετανία, αλλά το ευρωπαϊκό της τμήμα έχει έδρα στο Ντουμπάι. Ποια είναι μερικά από τα ωφέλη να ξεκινάτε μια επιχειρηματική δράση και να έχετε την έδρα σας στο Ντουμπάι? Εδώ είναι κόμβος. Έζησα στο Ντουμπάι για 22 χρόνια. Είναι σαν το σπίτι μου. Λατρεύω την πόλη, την ασφάλεια και την κοινωνικότητα που υπάρχει εδώ. Η γη έχει και πάλι στο στόχαστρό της το φεγγάρι και οι επενδύσεις στην εξερεύνηση του διαστήματος έχουν εκτοξευθεί. Η επωνομαζόμενη και η οικονομία της Σελήνης εκδημοκρατίζει το πλαίσιο και επιτρέπει σε startup να έχουν διαπλανητικές φιλοδοξίες. Μία από αυτές ελπίζει να προσφέρει στη Βρετανία το πρώτο όχημα προσελήνωσής της μέχρι το 2021. Πάμε να δούμε. Η εξερεύνηση του διαστήματος στη δεκαετία του 2020 ανοίγει μεγάλες ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό οδηγεί σε εκτόξευση των επενδύσεων στον τομέα της αεροδιαστημικής. Οι προβλέψεις μιλούν για διπλασιασμό των επενδύσεων μέχρι το 2030. Η βρετανική startup SpaceBit στοχεύει στο φεγγάρι. Η εταιρεία μας έχει 5 χρόνια ζωής. Δουλεύουμε αθόρυβα εδώ και πολλά χρόνια και τώρα ήρθε η στιγμή να αποκαλύψουμε τα δύο συναρπαστικά μας project. Το πρώτο είναι το Space Moon Rover και το άλλο είναι το όχημα προσελήνωσης. Είναι κάτι μοναδικό, γιατί μπορεί να πετάξει ξανά και να προσεδαφιστεί και σε διαφορετικά μέρη στη Σελήνη. Θα το αναπτύξουμε στη Βρετανία. Θα το φέρουμε για δοκιμή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την άνοιξη του 2020. Η πρώτη εκτόξευση του σεληνιακού μας οχήματος θα γίνει το 2021. Είναι όμως μια εμπορικά βιώσιμη δραστηριότητα για μια startup. Εμπορικά είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πιστεύουμε στην οικονομία της Σελήνης, στην δημιουργία της, στην εξαγωγή ορυκτών πόρων από την επιφάνειά της στο εγγύς μέλλον. Αλλά επίσης, μπορεί να είναι μια πολύ ωραία τοποθεσία από την οποία μπορούμε να πάμε μετά κάπου αλλού, για παράδειγμα στον Άρη. Σε μερικά χρόνια θέλουμε να προσελεινώσουμε με επιτυχία το ρόβερ μας και να ακολουθήσει μετά το όχημα προσελήνωσης. Θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε εμπορικές ευκαιρίες και σε άλλες εταιρείες, όχι μόνο εταιρείες, αλλά και κυβερνήσεις. Αυτό θα μας οδηγεί στην κορυφή των εταιριών στον χώρο της αεροδιαστημικής και θα είμαστε από τους λίγους που θα μπορούμε να μεταφέρουμε φορτία στο φεγγάρι. Σκοπεύουμε να πουλήσουμε αυτή τη δυνατότητα μεταφοράς εμπορευμάτων. Είναι κάτι μακροπρόθεσμο, όμως ένα κιλό εμπορεύματος θα κοστίζει $1 εκατομμύριο. Οι επενδυτές πιστεύουν ότι η οικονομία της Σελήνης θα αγγίξει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το 2030. Ένας τομέας που ελκύει λοιπόν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, καθώς τα κέρδη μπορεί να είναι τεράστια. Αυτή ήταν σήμερα η εκπομπή μας Business Line. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα από όλο τον κόσμο. Τα λέμε σύντομα.